τα νοσοκομεία είναι στην ευθύνη, ας το πούμε, των περιφερειών. Τα νοσοκομεία. Δηλαδή, αντίστοιχα, ας πούμε, σε αντίστοιχη στην Ελλάδα, ας πούμε, σαν η κάθε περιφέρεια να λειτουργεί, να χρηματοδοτεί και να έχει την ευθύνη για το νοσοκομείο. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί και αντίστοιχα προβλήματα. Γιατί τα περισσότερα νοσοκομεία, επειδή υπάρχει, ας το πούμε, το ιδιωτικο-οικονομικό κριτήριο, πρέπει να λειτουργούν με το ιδιωτικο-οικονομικό κριτήριο, βγαίνουν χρεωμένα. Δηλαδή, κάθε φορά, ας πούμε, που υπάρχει το κλείσιμο του χρόνου, βγαίνουν με ένα μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό και κάθε φορά ο αγώνας δρόμου που γίνεται είναι προκειμένου να περιοριστεί αυτό το έλλειμμα. Μάλιστα. Και πολλές φορές για να περιοριστεί αυτό το έλλειμμα, αναγκάζονται σε περικοπή θέσεων εργασίας, δηλαδή σε νοσοκόμους, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, και να κλείσουν, ας πούμε, μικρότερα νοσοκομεία ή και τμήματα προκειμένου να κάνουν τις αναγκαίες περικοπές που θα βγει, ας πούμε, αντίστοιχα και στον προϋπολογισμό. Γιατί ο προϋπολογισμός είναι δομημένος στη λογική των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων. Και αντίστοιχα είναι και όλη η δομή της υγείας, παρότι είναι δημόσια, ναι, λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Το μεγάλο πρόβλημα που και πριν, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, ας πούμε, με την επιδημία του κορονοϊού, ναι, είναι το γεγονός ότι ένας ασθενής μπορεί να χρειαστεί να περιμένει πάρα πάρα πολύ καιρό, ναι, προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Και υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ασθενών, οι οποίες πρέπει να χειρουργηθούν γρήγορα, όπως είναι ασθενείς με καρκίνο, οι οποίες σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε, τα λοιπά, μπορεί να περιμένει 2 και 3 μήνες, ας πούμε, ενώ θα πρέπει να πάει πάρα πολύ γρήγορα. Ένα χρονικό διάστημα κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να φτιάξουν το περίφημο ΓΕΣΥ εδώ, ναι, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγγνώμη, το οποίο ουσιαστικά, να σας πω, έτσι χοντρικά, έτσι σε γενικές γραμμές, αυτό που προσπαθεί και θέλει να καταλήξει είναι να βάλει τον όρο και ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια τη σχέση κόστους-οφέλους σε όλες τις λεγόμενες παροχές υγείας, είτε αυτό αφορά τον προσωπικό γιατρό και μια απλή συνταγογράφηση φαρμάκων, να το πω έτσι, είτε την πιο εκλεπτισμένη και την πιο σπάνια χειρουργική επέμβαση. Ναι. Όσο αφορά το προσωπικό, το ιατρικό και το νοσηλευτικό, σε καμία περίπτωση δεν είναι επαρκές. Για παράδειγμα, η μονάδα αυτή του COVID που έχει φτιαχτεί, να το πω έτσι, δίπλα από τα επίγοντα δίπλα από εμάς, στελεχώθηκε από νοσηλευτές που έχουν μεταφέρει από άλλες κλινικές, από δυνάμεις, δηλαδή δεν είναι ότι διόρισαν καινούριο κόσμο. Ναι. Και προφανώς, αν και στο πρώτο κομμάτι της πανδημίας είχαν επιτάξει κάποιους ιδιώτες γιατρούς να δουλέψουν εκεί, τώρα στο δεύτερο κομμάτι της πανδημίας το έχει επιβαρυνθεί όλο αυτό το βάρος, τέλος πάντων, της παρακολούθησης, της εξέτασης και λοιπά, της αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών υπόπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών. Οι γιατροί των επιγόντων. Τα νοσοκομεία, το Σύστημα Υγείας, εν πάση περιπτώσει, το ειδικό, χρειάστηκε, προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεγάλο κύμα των ασθενών από κορονοϊό, να αναδιπλωθεί και να σταματήσει την παροχή υγείας μια σειρά από χρόνιες παθήσεις, να σταματήσει επεμβάσεις, λοιπόν, και να διατάξει όλο το δυναμικό το οποίο έχει, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, σταματήσαν χειρουργία και χειρουργία και άνθρωποι που δουλεύουν σε χειρουργία και νοσοκόμοι και γιατροί επιστατεύτηκαν ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες κλίνες ΜΕΘ και να μπορέσουν, ας πούμε, να τα επεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη πίεση. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να γίνεται και τώρα. Διαβάζω ότι ψηλά στην Ψάλα και στην περιοχή της Στοχόλμης ξαναμπαίνουν νοσοκομεία σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, να σταματάνε την παροχή υπηρεσιών υγείας όπως κανονικά γίνεται και προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την πίεση, ας πούμε, η οποία αυξάνει ξανά.